Καλησπέρα παιδιά, Τσεκ Τεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα ανοίξω κάτι το οποίο επίσης φυλάω αρκετό καιρό τώρα. Να σας πω την αλήθεια, δεν το άνοιγα γιατί το κινητό μου δεν ήταν και το καταλληλότερο για να δουλέψει με αυτό το πράγμα και με αυτό που ήθελα να κάνω. Έχω διάφορες όμορφες λάμπες, όπως είναι η λάμπα εδώ πάνω του φωτιστικού, η οποία σας την είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο unboxing, που είναι τρομερή. Έχω μια λεντοτενία κάτω από το γραφείο, έχω το βραστήρα μέσα, έχω διάφορα όμορφα πράγματα τα οποία λειτουργούν όλα με Bluetooth και Wi-Fi. Οι λάμπες δουλεύουν με Wi-Fi. Και ήθελα να συνδέσω σιγά σιγά να φτιάξω ένα όμορφο setup, να το ρυθμίσω. Διάλεξα, άλλοι διαλέγουν το Alexa, εγώ διαλέγω το Google Chrome. Διάλεξα το Google Chrome, το ρύθμισα στο κινητό. Το κινητό το οποίο τραβάει αυτό εδώ πέρα είναι το Samsung, το Note 10, το Lite, το οποίο το βρήκα μεταχειρισμένο και το αγόρασα 400 ευρώ. Πολύ καλό, μπορώ να πω ότι προσωπικά το έχω λατρέψει. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, ενώ το φέρνω προς τα δω, για κάποιο λόγο στρίβει συνέχεια η κάμερα. Λοιπόν, και είχα αγοράσει αυτό εδώ πέρα, το Home Mini. Στην ουσία είναι ένα μικρό ηχείο, μικρόφωνο, το οποίο συνδέεται με το κινητό σου, συνδέεται με το οικοσύστημά σου και αναλαμβάνει να του δίνεις διάφορες φωνητικές εντολές, να μπορεί να ρυθμίσει τα φώτα σου, να ρυθμίσει να παίξει τα τραγούδια σου που διαλέγεις στο Spotify, να μπορέσεις να ανοίξεις το Netflix για παράδειγμα σε κάποιες συσκευές και γενικά να έχεις ένα μικρό command center. Η τιμή του ήταν γύρω στα 23-24 ευρώ. Αγόρασα ένα για τους κουμπάρους μου, τους το στείλα δώρο και το άλλο το πήρα εγώ. Το χρώμα που διάλεξα είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το gray, νομίζω είναι το charcoal gray. Έχει διάφορες εντολές στο πλάι, βλέπουμε πώς είναι εμφανισιακά. Μπορείς να το συνδέσεις, η αλήθεια είναι σου λέει κάποια από τα συγκεκριμένα, με Google Photos, YouTube, Netflix, Spotify, Chromecast και πάει λέγοντας. Πάρα πολλές επιλογές, σου δίνει πάρα πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Λοιπόν, να διαλέξουμε σήμερα μαχαίρι. Σήμερα το μαχαίρι που θα ήθελα να ανοίξω είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει ως χρώμα, το γκρι. Λοιπόν, ελβετικός σουγιάς, τον είχα αγοράσει. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να κάνω carve εδώ πέρα το όνομά μου κάποια στιγμή, αλλά ναι. Γενικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Έχω τα τρία αγαπημένα μου μαχαιριά. Σας έχω ξαναπεί ότι τελικά διάλεξα. Έχετε δει το βίντεο με τα μαχαίρια. Αποφάσισα να κρατήσω τα καλύτερα κατά με. Τα υπόλοιπα υπάρχουν κάπου, αλλά ίσως κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο βίντεο να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά προς το παρόν θέλω να δουλέψουμε αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτό που με εντυπωσίασε και γιατί το πήρα αυτό το πράγμα περισσότερο είναι η τιμή του. 23-24 ευρώ το είχα βρει και το είχα αγοράσει. Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί γιατί το έχω αρκετό καιρό. Τέλος πάντων, ανοίγει από κάτω. Την έχω καταβρει γιατί πολλές φορές με το κινητό δίνω εντολές να ανάψουν τα βράδυ τα φώτα, να είμαι στο κρεβάτι ή όχι. Ένα από τα πράγματα που με εκνευρίζει βέβαια είναι γιατί δεν το έχω ρυθμίσει και δεν θέλω να το ρυθμίσω όταν είναι κλειστό το κινητό σε αδράνεια. Πρέπει να ενεργοποιήσω την οθόνη για να ανοίξει και να κάνει κάποια πράγματα. Δεν το έχω κάνει και θα κυρίως γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν θα πω ψέματα και εμπειρία πανέμορφη. Το έχει αυτά τα όμορφα για να το συγκρατεί. Wow. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο. Είναι ύφασμα από πάνω. Εν τω μεταξύ νομίζω το καταλαβαίνετε. Έχουμε το μικρόφωνο το οποίο μπορείς να το κλείσεις. Πολύ καλό. Η θύρα φόρτισης του, micro USB, micro, νομίζω το λέω σωστά, μετά από τόσα χρόνια. Έχει ένα λαστιχένιο περίβλημα πορτοκαλί, μια βασικά λαστιχένια βάση είναι, η οποία το επιτρέπει με το που κάτσει στο τέτοιο να μην πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι αρκετά σταθερό, δηλαδή θέλει δύναμη για να το σπρώξεις, να ξεκολλήσει, να μετακινηθεί. Αρκετά όμορφο θα έλεγα. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Αρκετά στιβαρό. Αρκετά στιβαρό και πάρα πολύ όμορφο γιατί έχει αυτή την όμορφη υφή. Τώρα το κουτί μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία εμπειρία unboxing. Εν τω μεταξύ. Κανονικά πρέπει να στρίψει αυτό. Ωραία. Έχει quick start guide. Δω τι άλλα έχει μέσα. Έχει. Κλασικά. Γιατί έχει αγγλικό φορτιστή ενώ εγώ δεν παρήγγειλα αγγλικό φορτιστή. Υποτίθεται το πήρα από Ελλάδα. Δεν το αγόρασα από το εξωτερικό. Έχει αγγλικό charger, αλλά δεν με πειράζει. Μπορώ να το αντικαταστήσω με έναν ελληνικό.
Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Okay. Το οποίο είναι αρκετά όμορφο και πολύ ωραίος φορτιστής. Πάρα πολύ όμορφη αισθητική, αλλά δεν είναι ευρωπαϊκός. Ίσως να βάλω κάποιο κονβέρτορα, δεν ξέρω. Κατά πάσα πιθανότητα μάλλον θα την κατασταθεί. Και έχει μέσα ένα quick start guide. Το συγκεκριμένο δεν θα πω πάρα πολλά. Θα ήθελα να το συνδέσω, αλλά το σπίτι είναι λίγο αχταρμάς, να το θέσω απλά. Έχει let's get started, σου λέει όμορφο και απλά. Κατέβασε το Google Home, εμένα το έχει ήδη το κινητό. Εντάξει, νομίζω με το που ανοίξω θα συνδεθεί απευθείας. Get to know your Google Mini. Έχει κάποιες βασικές εντολές, τις οποίες θα ήθελα να τις διαβάσω. Και την εγγύηση. Στις γενικές γραμμές, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ οικονομικό. Ακόμα και αν δεν έχετε LED φωτισμό, ακόμα και αν τυπικά δεν ασχολείστε με το θέμα, μπορείτε να το έχετε ως mini αναπαραγωγή, π.χ. να παίζει κάποια playlist στο Spotify ή όχι μόνο. Είναι αρκετά εντυπωσιακό θα έλεγα. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια από κάτω λερώνεται πολύ εύκολα, αλλά μία φορά θα κάτσει κάπου και δεν πρόκειται να κάνει βόλτες. Αχ, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό εδώ είναι. Το ηχείο του είναι ικανοποιητικό όπως ξέρω, δεν είναι super δυνατό, αλλά για αυτό που θέλω, για το δωμάτιο που το θέλω, θα κάτσει κάπου εδώ πέρα στο γραφείο ίσως και θα ρυθμίζω τις λάμπες. Η αλήθεια είναι ότι έχω προς το παρόν δύο λεντοτενίες, μία εδώ πέρα, μία μέσα την Xiaomi στην τηλεόραση. Έχω το φως εδώ πέρα και τυπικά για το Spotify, το βραστήρα και Netflix. Αυτές είναι οι συσκευές που θα δουλέψουν προς το παρόν. Θέλω κάποια στιγμή να πάρω και άλλες λάμπες LED, να φτιάξω ένα ακόμα καλύτερο οικοσύστημα. Τσεκάρετε το, 20 ευρουλάκια δεν είναι τίποτα. Δηλαδή ακόμη και αν δεν έχετε, αν και νομίζω μετά από αυτό θα μπείτε στο τρυπάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πίστευα ότι και βαριόμουν τη διαδικασία να το κάνω, πρώτον γιατί δεν είχα καλό κινητό και κατά δεύτερον γιατί νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα χρονοβόρο και είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν επιλογές και ξεχωριστές. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι η λεντοτενία για παράδειγμα και η εφαρμογή. Α, έχω το Πολύμπριζο, ένα WiFi Πολύμπριζο που είχα αγοράσει. Είχε επιλογή για πάρα πολλές εταιρείες, συνεργάζεται με πάρα πολλές εταιρείες το Google Home, οπότε ψάχνεις τη λίστα, κάποια από αυτές τις εφαρμογές συνδέεται αυτόματα με το Google Home, κάποιες άλλες πρέπει να τις ψάξεις, αλλά υπάρχει τεράστια λίστα. Γενικά, πιστέψτε με, δεν είχα την αίσθηση ότι θα είναι τόσο εύκολο να τα συνδέσεις όλα, αλλά την έχω καταβρει. Και αυτό είναι άλλο ένα κομματάκι το οποίο θα συνδέσει το puzzle. Κάποια στιγμή ήθελα να πάρω και την οθόνη αυτή, τη στρογγυλή που έχει για να σου λέει τον καιρό. Νομίζω υπάρχει ένα όμορφο που έχει τον καιρό και σαν βοηθό. Αλλά βέβαια είναι ένα κατοστάρικο και το σκέφτομαι. Προς το παρόν θα μείνουμε σε αυτό εδώ που είναι οικονομικό. Αυτό από μένα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, δεν σας το δείχνω να το συνδέω γιατί τυπικά το σπίτι είναι λίγο σε ετοιμοπόλεμη ζώνη. Οπότε το να σας κάνω επίδειξη τα φώτα και αυτά θα είναι λίγο ιδιαίτερο και πρέπει να μοντάρω το βίντεο. Αλλά θα το δείτε σε άλλα βίντεο σε λειτουργία. Οπότε ναι. Να είστε συντονισμένοι. Να υπενθυμίσω ότι κάθε Σάββατο κάνω live στο Twitch TV κάτω, θα δείτε το link στις 5 ώρα εκτός απρόπτου. Κάνω gaming stream και την Κυριακή 5 ώρα έχω εκπομπή με βιβλία, σας λέω τα αγαπημένα μου και όχι μόνο και τα λέμε. Και κατά καιρούς σε κάτι ξαφνικά raid, το βράδυ μέσα στην εβδομάδα κάποια βράδια κάνω stream. Οπότε κάντε follow στο Twitch που έχω στην περιγραφή. Αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά. Hey Google. I want an alarm. Okay, when's the alarm for? Tomorrow at 9 a.m. 9 a.m. set. Hey Google, can you play my favorite Spotify song? Playing some music on Spotify. Hey Google, stop Spotify, I'm okay. Hey Google, stop Spotify. Thank you. Hey Google, what's the weather outside? Right now, it's minus 1 degree and clear there. Oh, Thursday, you. It'll be sunny with a high of 3 and a low of minus 1. Oh, nice. Hey Google, I need a reminder. What's the reminder? I have to work. Got it, I have to work. When do you want to be reminded? Today at 1:30 p.m. Sure, I'll remind you on Thursday at 1:30 p.m. Hey Google, remind me in 10 minutes to check the food.
Okay, I'll remind you at 3:21 a.m. Hey Google, can you turn on the smart bulb? Hey Google, turn the smart bulb red. Hey Google, turn the smart bulb violet. Hey Google, program to close the smart bulb at 5 a.m. Sorry, I didn't understand. I want you to turn off the smart bulb at 5 a.m. Sure, I'll turn off smart bulb at 5 a.m. Thank you. You got it. Hey Google, what's your plans for tomorrow? Sorry, I can't find anything in your calendar for then. Okay, thank you very much. Not a problem.